Ενδεχομένως θέλουμε να πιστεύουμε, κουβαλάμε αυτή την ελπίδα με υπομονή να τελειώσει κάποτε όλη αυτή η ταλαιπωρία και να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε στο χώρο των οικαστικών με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε και ξέρουν και οι συμπολίτες μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία ακούγεται ότι θα εφαρμοστούν με το self-test Siemens κλπ. Θα έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που θα μας επιτρέψει να κάνουμε μια επανεκκίνηση των εργαστηρίων μας και να επανέλθουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς τους κανονικούς. Μέχρι τώρα γίνονται κάποια μαθήματα διαδικτυακά ή κάποιες εκδηλώσεις διαδικτυακές? Έχουμε κάνει ένα και μοναδικό μάθημα πιλωτικά διαδικτυακό και έχουμε κάνει και μία έκθεση των μελών μας διαδικτυακή, ούτως ώστε μέσα από αυτή την προσπάθεια να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτό το την κλωστή που μας συνδέει και να μην αποκοπούμε τελείως με τους φίλους μας και όλους εκείνους οι οποίοι είναι φίλοι του πολιτισμού και των οικαστικών συμπολιτών μας στο νομό Ροδόπης. Τώρα, όσον αφορά την άνοιξη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα γλυπτό το οποίο τιτλοφορείται άνοιξη. Είναι ένα αλληγορικό γλυπτό, δηλαδή παριστάνει βεβαίως μία νέα γυναίκα η οποία ακριβώς είναι στολισμένη στη βάση της, ανάμεσα στο στήθος της με αυτά τα φύλλα δάφνης και υπάρχει και ένα πτηνό, ένα πουλί, έτσι, το οποίο είναι, έχει περάσει από μπροστά της ήδη και ετοιμάζεται να απομακρυνθεί. Είναι ένα γλυπτό και ενώ η επιθυμία μου θα ήταν να έχει περισσότερα στοιχεία αλληγορικά, επειδή ακριβώς είναι γλυπτό και δεν είναι πίνακα ζωγραφικής, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το περιορίστηκα σε αυτά τα δύο στοιχεία. Και βεβαίως το στήθος, όπως βλέπετε, του γλυπτού, που είναι σημαντικό. Όλα αυτά, λοιπόν, αλληγορικά, σηματοδοτούν την αναγέννηση, τη γονιμότητα, την ελπίδα, που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, ειδικά αυτή την περίοδο. Και αναμένουμε να τελειώσει, όπως είπα και προηγουμένως, όλο αυτό. Και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το έργο συμβολίζει ακριβώς αυτό το οποίο είπα. Από πάρα πολύ μικρός, όταν πρώτο άρχισα να ασχολούμαι με την παραγωγή γλυπτικών έργων, πάντοτε μέσα στο μυαλό μου με απασχολούσε το θέμα της άνοιξης. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και δεν έμεινε ασυγκίνητος κανένας μεγάλος καλλιτέχνης στο πέρασμά του. Όλοι ασχολήθηκαν με αυτό, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο και τεράστιο. Αν θα πρέπει να πω κάτι όμως για το πώς επηρεάστηκε για την άνοιξη από πολύ μικρός, ήταν από ένα έργο του Αλεξάνδρου Μποτιτσέλη, το 1480 περίπου ήταν, όπου έκανε την άνοιξη. Αυτή έχει μείνει ανοιξίτηλη μέσα στο μυαλό μου αυτή η άνοιξη και πάντοτε τη μελετούσα, έως ότου κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω κι εγώ κάτι σχετικό. Δεν έχω καμία σχέση με το μεγαλείο του Μποτιτσέλη, αλλά θέλω να πω πώς οδηγήθηκα σε αυτή την επιλογή. Νομίζω ότι η άνοιξη αυτό θέλει να πει, αυτό θέλει να σηματοδοτήσει και γι' αυτό και είναι τόσο αγαπητή σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ηλικίες και περιμένουμε να κάνει το θαύμα της και αυτή τη φορά, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει αυτό τελικά.